Διαβάσουμε τη σελίδα 36, είναι από το βιβλίο Γένεσης, σελίδα 36, από το κεφάλαιο λάμπτα ζήτα και το εδάφιο 1. Γένεσης, λάμπτα ζήτα 1, σελίδα 36. Κατόκισε δε ο Ιακώβ εν τη γη, ενή παρόκισεν ο πατήρ αυτού εν τη γη Χανάν. Αυτή είναι η γεωλογία του Ιακώβ. Ο Ιωσήφ νέωσον, ετών 17, επίμενε τα πρόβατα με τον αδελφόν αυτού, τον ιόν της Βαλάς και τον ιόν της Ζελφάς, των γενικών του πατρός αυτού, και ανέφερεν ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτόν την κακήν αυτόν φήμην. Ο δε Ισραήλ γάπα τον Ιωσήφ υπερπάντας ιούς αυτού, διότι ήτο ιός του γύρατος αυτού, και έκαμε εις αυτόν χιτώνα ποικιλόχρον. Βλέποντες δε οι αδελφοί αυτοί ότι αυτόν ηγάπα ο πατήρ αυτόν υπερπάντα στους αδελφούς αυτού, εμίσησαν αυτόν και δεν είναι δύνατο να ομιλώσει προς αυτόν ειρηνικός. Ενυπνιαστής δε ο Ιωσήφ ενύπνιον, διηγήθη αυτό εις τους αδελφούς αυτού και εμίσησαν αυτόν έτι μάλλον. Και είπε προς αυτούς, ακούσατε παρακαλώ το ενύπνιον τούτο το οποίο ενυπνιάστη. Ιδού εμείς εδένομεν δεμάτια εν μέσω της παιδιάδος, και ιδού εσηκώθη το ειδικό μου δεμάτιον και στάρθη όρθιον, και ιδού τα ειδικά σας δεμάτια περιστραφέντα προσεκίνησαν το ειδικό μου δεμάτιον. Είπον δε προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, βασιλείς, βασιλεύς θέλεις γίνει εφημάς, ή Κύριος θέλεις γίνει εφημάς, και εμίσησαν αυτόν έτι μάλλον δια τα ενύπνια αυτού και δια τους λόγους αυτού. Ενυπνιάστη δε και άλλων ενύπνιων και διηγήθη αυτό προς τους αδελφούς αυτού και είπεν, ιδού ενυπνιάστην άλλων ενύπνιων και ιδού ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρες με προσεκίνουν, και διηγήθη αυτό προς τον πατέρα αυτού και προς τους αδελφούς αυτού. Και επέπληξεν αυτόν ο πατήρ αυτού και είπε προς αυτόν, τι είναι το ενύπνιον τούτο το οποίο ενυπνιάστης, άραγε θέλομεν ελθεί εγώ και η μήτρη σου και η αδελφή σου, για να σε προσκυνήσω με νέος εδάφους. Και ευθόνησαν αυτόν οι αδελφοί αυτού, ο δε πατήρ αυτού εφύλατε των λόγων. Και πήγαν οι αδελφοί αυτού να βοσκήσωσιν τα πρόβατα του πατρός αυτού εις Σιχέμ. Και είπεν ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, δε βόσκουσιν οι αδελφοί σου εν Σιχέμ, ελθέ να σε στείλω προς αυτούς. Ο δε είπε προς αυτόν, ιδού εγώ. Και είπε προς αυτόν, είπαγε λοιπόν, να ειδείς αν είναι καλά οι αδελφοί σου και καλά τα πρόβατα, και φέρε μη είδηση. Και απέστειλεν αυτόν από τη Κοιλάδος της Ευρών, και ήλθον η Σιχέμ και έβρικεν αυτόν άνθρωπός της και περιεπλανάτο εν τη παιδιάδη. Και ρώτησεν αυτόν ο άνθρωπος λέγον, τι ζητείς? Ο δε είπε, τους αδελφούς μου, υπέμει παρακαλώ που βόσκουσιν. Και είπε ο άνθρωπος, αναχώρησον από εδώ, διότι οίκουσα αυτούς λέγοντας, ας υπάγομεν εις δοθάν. Και υπήγαινε ο Ιωσήφ κατόμι των αδελφών αυτών και έβρικεν αυτούς εις δοθάν. Οι δε ειδώντες αυτών μακρόθεν πριν πλησιάσεις αυτούς, συνεβουλεύθησαν κατά αυτού να φωνεύσουν αυτόν, και είπε ο εις προς τον άλλον, ιδού έρχεται εκείνος ο Κύριος των ενυπνίων. Έλθετε λοιπόν τώρα και ας φωνεύσομεν αυτόν και ας ρίψομεν αυτόν εις ένα εκ των λάκων, και θέλομεν υπή θηρίων κακών κατέφαγε αυτόν, και θέλομεν ιδί τι θέλουσι γίνει τα ενύπνια αυτού. Αμήν. Αβραάμ, ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, τον οποίον εξέλεξε ο Θεός για να δημιουργήσει το δικό του λαό επί της γης, μέσα από τον οποίον θα έλθει ο Μεσσίας για να σώσει όχι μόνο το λαό Ισραήλ, αλλά και όλα τα έθνη. Ένας άνθρωπος που έζησε και μεγάλωσε στην Ουρ των Χαλδαίων, και εκεί τον επισκέφθηκε ο Θεός και του είπε, έξελθε εκ της συγγενείας σου και εκ της γης σου, και εγώ θα σε οδηγήσω σε έναν δρόμο που δεν εξεύρεις, και εκεί θα σε ευλογήσω, όπου και αν βρεθείς θα είσαι εις ευλογίαν,
θα μεγαλύνω το όνομά σου, τους ευλογούντασε θα ευλογώ και τους καταρωμένους θα καταρώμε. Και εν σύ και εν το σπέρματί σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Φοβερές υποσχέσεις, τις οποίες μάλιστα αφού υπεσχέθη ο Θεός εξ αρχής όλο το έργο το οποίο είχε προετοιμάσει για τον Αβραάμ, το επιβεβαίωσε και με θόρκου την υπόσχεση, την επαγγελία της ευλογίας που είχε δώσει σε αυτόν τον άνθρωπο. Και του είχε πει ότι αφού εξήλθε εκ της Ούρ των Χαλδαίων μαζί με τον πατέρα του και πήγε εις Χαράν, στη Μεσοποταμία, ανάμεσα στους δύο ποταμούς Τίγρη και Εφράτη, εκεί όταν πέθανε ο πατέρας του, ανεχώρησε για τη γη Χαναάν, στην οποία δεν έλαβε κληρονομία ούτε ένα μέτρο, αλλά υπόσχεση έλαβε ότι αυτή τη γη θα την κληρονομήσει το σπέρμα του. Πράγμα το οποίο και γένετο. Αλλά έκανε και μία προφητεία ο Θεός όταν έκαμε συνθήκη, διαθήκη πιο καλά με τον Αβραάμ, έκανε μία προφητεία ότι το σπέρμα σου θα είναι πάρικον σε γη ξένη, θα το δουλώσουν, θα το καταθλίψουν 400 χρόνια και το έθνος το οποίο θα δουλώσει το λαό μου, εγώ θα το κρίνω και μετά από αυτά θα το εξάγω, το εξαγάγω με χείρα κρατεά και από εκεί και πέρα θα αρχίσει το νέο έργο, το αληθινό έργο, το πραγματικό έργο στη γη Χαναάν, και τούτο είναι γιατί δεν έχει φτάσει, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, η ανομία των αμοραίων στο πλήρες. Δηλαδή όταν κάνει κάτι ο Θεός, κοιτάει τα πάντα. Δεν θα φέρνε το λαό Ισραήλ να καταστραφούν οι αμοραίοι στη γη Χαναάν εάν δεν είχε φτάσει η αμαρτία τους στο πλήρες, οπότε ήρθε η οργή του Θεού μέσα από το λαό Ισραήλ. Αλλά και το λαό Ισραήλ θα τον έφερνε εκεί για να δημιουργηθεί ο δικός του λαός του Θεού. Είναι θαυμαστός ο Θεός και πώς προγραμματίζει, σχεδιάζει και εκτελεί εν τέλει το έργο του. Έτσι λοιπόν έφτασε ο καιρός ο λαός Ισραήλ να μεταφερθεί στην Αίγυπτο, όπως είχε προφητεύσει πριν χρόνια στον παππού του Ιακώβ ο Θεός στον Αβραάμ. Δεν είναι εύκολο, είναι εγκατεστημένοι στη γη Χαναάν, ο Θεός όμως πρέπει, τους θέλει να πάνε στην Αίγυπτο για να εκπληρωθεί το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός ψάχνει να βρει έναν ή δύο ή περισσότερους ανθρώπους κατάλληλους για να εκπληρώσουν και να εκτελέσουν το θέλημα του Θεού. Ανθρώπους τους οποίους εκπαιδεύει, καταρτίζει, υψώνει, συστήνει και ιδιαιτέρως οδηγεί. Καθοδηγεί όπως καταρχάς τον Αβραάμ. Τώρα όμως πρέπει να μεταφερθούν στην Αίγυπτο. Είναι προφητευμένο, θα γίνει. Στη γη Χαναάν βρίσκεται ο Ιακώβ με τα 12 παιδιά του, εκ των οποίων τα 11 έχουν κακή φήμη. Και ένας από αυτούς, τα 10 θα έλεγα, γιατί ο Βενιαμίν ο μικρότερος είναι πολύ μικρός ακόμη, αφού ο Ιωσήφ είναι 17 χρονών. Ο Βενιαμίν πρέπει να είναι κάτω από 15-14. Ανάμεσα λοιπόν στα 12 παιδιά βρήκε το κατάλληλο παιδί που ήταν ο Ιωσήφ. Τον βρήκε. Και τώρα με τον Ιωσήφ θα οδηγήσει ο Θεός το λαό Ισραήλ στην Αίγυπτο.
Αυτό για να γίνει θα περάσει μεγάλη ταλαιπωρία ο Ιωσήφ. Θα τον πουλήσουν τα αδέλφια του, θα τον φυλακίσουν, θα γίνει δούλος. Ο Θεός όμως θα βρει και έναν άλλον άνθρωπο για να χρησιμοποιήσει, και αυτός είναι ο Φαραώ. Και εδώ αν διαβάσουμε την ιστορία, αδερφοί, και το διάβασα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο Φαραώ, ο οποίος εξέλεξε τον Ιωσήφ και τον έκανε αντιβασιλέα, αντιφαραώ, ξέρω ό,τι θέλετε, του έδωσε τεράστια εξουσία, στην πραγματικότητα δεν είναι Αιγύπτιος, αλλά είναι μια φυλή Ιξός λέγεται, η οποία θεωρείται ότι είναι Έλληνες, δηλαδή Έλληνες. Τέλος πάντων, γιατί και τότε Έλληνες δεν υπήρχαν, είναι από τις Μυκήνες, από την Κρήτη, και εν πάση περιπτώσει Ίωνες ή Δωρείς, Ίωνες κατά πάσα πιθανότητα, οι οποίοι έφυγαν, πήγαν στην Αίγυπτο, άγριοι πολεμιστές κατέκτησαν την Αίγυπτο και για 100 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έγιναν κυρίαρχοι της Αιγύπτου και Φαραώ. Και ένας από αυτούς, ο πρώτος ίσως, δεν είμαι σίγουρος, ήταν ο Φαραώ που βρήκε ο Θεός για να δημιουργήσει και να φέρει το λαό Ισραήλ στην Αίγυπτο με τον Ιωσήφ. Πού τον βρήκε, από πού τον έφερε? Είναι θαυμαστός ο Θεός, αδελφοί. Θαυμαστός. Πού τον βρήκε? Από τις Μυκήνες, ξέρω εγώ, από την Κρήτη. Δεν μπορούν να βρούνε. Πώς βρεθήκαν αυτός ο λαός, Ιξός λέγεται, και ψάξτε, θα δείτε και θα θαυμάσετε. Κατέλαβαν την Αίγυπτο για λίγα χρόνια, 100 νομίζω. Και ο Φαραώ του Ιωσήφ ήταν ένας από αυτούς. Μετά όταν τέλειωσε και λέει η Γραφή, ανέβηκε άλλος Φαραώ που δεν εγνώριζε τον Ιωσήφ. Μετά οι Αιγύπτιοι ξεσηκώθηκαν και εξαφάνισαν τους Ιξώς και δεν ξαναφάνηκαν. Έγιναν δούλοι και δεν ξαναφάνηκαν στην ιστορία. Πού τον βρήκε ο Θεός? Και τώρα εγώ θα κάνω μια άλλη ερώτηση. Πού σε βρήκε ο Θεός και σε έφερε σήμερα εδώ? Πού ήσουν ακριμένος? Πού είχες πάει? Από πού σε έφερε, πού ήρθες, πού σε βρήκε, πού μας βρήκε ο Θεός? Αλληλούια. Είναι θαυμαστός ο Θεός, αδερφοί. Και δεν κατάλαβε τίποτα. Ολόκληρο λαό ξεσήκωσε, λαός Ιξός. Ύψιλον κάπα σίγμα ωμέγα ες σίγμα. Ολόκληρο λαό τον έφερε να τον κάνει Φαραώ. Κυριάρχησαν σε όλη την Αίγυπτο και στη συνέχεια έφερε δίπλα του τον Ιωσήφ. Τον Ιωσήφ από την μια μεριά που ήταν από το λαό του Θεού, το Φαραώ από την άλλη μεριά που ήταν ένας ισχυρός άντρας μέσα στην Αίγυπτο. Και όλα ξεκίνησαν στα 17 του χρόνια του Ιωσήφ. 17 χρονών. Παιδάκι. Αλλά πριν ξεκινήσουν όλα, ο Θεός τον πληροφόρησε. Του έδειξε δύο σοβαρότητα ενύπνια, τα οποία ήταν λόγος Θεού προς Αυτόν, υπόσχεσης Θεού. Το πρώτο ήταν ότι ήταν κάπου και έδαιναν δεμάτια στη μέση μιας πεδιάδος και το δικό μου το δεμάτι στάθηκε όρθιο και τα δικά σας δεμάτια, τα 11 δεμάτια προσεκίνησαν το δικό μου το δεμάτι. Και το δεύτερο ενύπνιο, ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρες με προσκύνησαν. Αυτό τώρα τα ενύπνια γιατί τα δείξε ο Θεός? Έχει λόγους. Πρώτον, για να ενισχύσει τον, γιατί μας δείχνει ενύπνια, μας μιλάει ο Θεός. Πρώτον, για να ενισχύσει τον Ιωσήφ για αυτά που επρόκειτο να ζήσει μέσα σε ταλαιπωρία. Και δεύτερον, για να σκληρύνει την καρδιά των 11 που ήδη τον μισούσαν επειδή ο πατέρας του ιδιαίτερα τον αγαπούσε, να σκληρύνει την καρδιά των 11. Θα μπορούσε να μαλακώσει την καρδιά των 11
αλλά σκλήρινε την καρδιά των 11 για να εκπληρώσουν το θέλημά του. Και κοιτάξτε πώς εργάζεται ο Θεός. Με τον αγιασμό του Ιωσήφ ο Θεός θα εργαστεί το όνομά του, αλλά και με την σκληρότητα των αδελφών του πάλι ο Θεός θα τη χρησιμοποιήσει για το έργο του και για το σχέδιό του. Ό,τι και αν συμβαίνει, είτε καλό είτε κακό, είτε πάρα πολύ καλό είτε πάρα πολύ κακό στη ζωή σου που σε έφερε ο Χριστός εδώ, εργάζεται ο Θεός το σχέδιό του. Με το οποιοδήποτε κακό, με το οποιοδήποτε καλό, που εν τέλει έχει την πρόθεση ο Θεός να εκπληρώσει τις αγαθές βουλές που έχει ο Θεός για τον κάθε έναν από εμάς. Να το πω πιο καθαρά. Βλέπεις έναν που σε εχθρεύεται έντονα, που σε μισεί, που σε κατηγορεί, που σε κακοποιεί. Μη θυμώσεις μαζί του. Μη προσπαθήσεις να γλιτώσεις από αυτόν και οπωσδήποτε μη προσπαθήσεις να τον εκδικηθείς. Αυτός είναι ο εκπαιδευτής σου. Δόξα στο Θεό. Αυτός είναι που ο Θεός τον έβαλε να φέρει αυτή τη δοκιμασία, τις δοκιμασίες, τις ταλαιπωρίες στη ζωή σου για να σε βγάλει χρυσάφι δοκιμασμένο. Άγιο, ένδοξο για τη δόξα του. Δεν έρχονται τυχαία αυτά. Δεν υπάρχει τύχη στη ζωή μας. Δεν υπάρχει τυχερός και άτυχος. Στη ζωή μας υπάρχει εύνοια Θεού και σχέδιο Θεού. Όλα είναι μέσα στο παντοδύναμο σχέδιο του Θεού που αφενός μεν θέλει να σε καταρτήσει και να σε εκπαιδεύσει, αφετέρου δε να σε προετοιμάσει για το έργο το οποίο, τις αγαθές βουλές, για το έργο το αγαθό που έχει ο Θεός προβλέψει για τον κάθε έναν από εμάς. Και θα εκπληρωθεί εξάπαντος, και ο μόνος λόγος για τον οποίο οι αγαθές βουλές και το αγαθό σχέδιο του Θεού δεν θα εκπληρωθεί στη ζωή μας, στη ζωή του καθενός μας ξεχωριστά, στη ζωή της οικογένειάς μας ξεχωριστά, στη ζωή της τοπικής αυτής εκκλησίας και κάθε τοπικής εκκλησίας ξεχωριστά, είναι εάν δεν έχουμε επίγνωση του θελήματος του Θεού. Εάν δεν καταλάβουμε με όλη μας την καρδιά, να μας δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού, για να μην χάσουμε το δρόμο μας. Τόσα τράβηξε ο Ιωσήφ από τα αδέλφια του και ήταν η αιτία της μεγάλης ταλαιπωρίας πουλημένος δούλος σκλάβος στην Αίγυπτο. Έλα όμως που ο Θεός είχε ετοιμάσει εκεί κάποιον, τον μεγαλύτερο στην Αίγυπτο, να τον πάρει κοντά του, να τον υψώσει, γιατί ο Ιωσήφ παρέμενε πιστός στο θέλημα του Θεού, ώστε όπου και αν βρισκόταν ο Θεός ήταν μαζί του, τον ευόδωνε, τον ευλογούσε, τον ύψωνε, και ο Ιωσήφ ήταν αίτιος να δοξάζει το Θεό στη ζωή του. Βρέθηκε σε πειρασμούς όταν βρέθηκε στο Πεντεφρύ. Εκεί τον Πεντεφρύ τον ευλόγησε, τον έκανε αρχιεπιστάτη του, αρχιοικονόμο του, από δούλος έγινε αφεντικό. Μόνο κάτω από τον Πεντεφρύ ήταν. Και ο πειρασμός ήρθε που πρέπει να φανεί ότι είναι δόκιμος. Να η γυναίκα του Πεντεφρύ. Τον είδε ομορφούλη και του λέει έλα να πάμε να κοιμηθούμε μαζί. Και ο Ιωσήφ είπε δεν μπορώ να αμαρτήσω στον κύριό μου τον Πεντεφρύ, αλλά πιο πολύ δεν μπορώ να αμαρτήσω στον κύριό μου τον Θεό μου. Δηλαδή μέσα του, ο πόθος του ήταν η αγάπη του στον κύριό του.
Γιατί βλέπει τους ανθρώπους να τον μισούν τους αδελφούς του και το Θεό να τον αγαπάει και να τον ευλογεί. Και την έπαθε. Γιατί αυτή του τράβηξε το χιτώνα και λέει στον άντρα στον παιδευτή, κοίτα, 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 ήρθε να με βιάσει. Και ο παιδευτής θύμωσε και τον έβαλε στη βαθιά φυλακή. Τι μου έκανε αυτός ο Θεός? Αν είχα πει ένα ψεματάκι, αν είχα κάνει μια υποχώρηση, αν είχα καταφέρει, δεν θα ήμουν τώρα μια χαρά στον Πετεφρή. Αυτή είναι η ανθρώπινη λογική, η οποία θα σε οδηγήσει στην αποτυχία. Εσείς όμως έχετε νουν Χριστού, που θα σας οδηγεί στην ευλογία. Και ποια είναι η ευλογία? Βεβαιωμένη ότι ο Θεός έχει καλές βουλές για σένα που έφερε σήμερα να ακούσεις το λόγο του. Καλές βουλές. Γι' αυτό μην αγωνίζεσαι να πετύχεις τους σκοπούς σου νομίζοντας ότι αυτό σε συμφέρει. Δεν σε συμφέρει αυτό που εσύ νομίζεις καλό. Σε συμφέρει να παραδοθείς τον Κύριο, να κάνει αυτό που ο Θεός νομίζει και είναι το άριστο. Γι' αυτό δεν είμαστε ούτε σκυλιά, ούτε κατσίκια, ούτε λιοντάρια, ούτε τίγρης δυνατή, τίποτα. Τι είμαστε? Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Πρόβατα. Το πρόβατο δεν γαυγίζει, δεν θυμώνει, δεν τζακώνεται, δεν αγριεύει. Αλλά τι κάνει? Εμπιστεύεται τον ποιμένα του. Και τι φωνάζει? Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, γι' αυτό και δεν θα στερηθώ ουδενός. Εμπιστευόμαστε τον Κύριο, αδερφοί? Και ιδιαίτερα όταν έρχεται ο καιρός της επαγγελίας του Θεού, έρχεται ο καιρός της εκπλήρωσης των υποσχέσεων του Θεού επί προσωπικού επίπεδου, οικογενειακού επίπεδου, εκκλησιαστικού επίπεδου και εν γέννη επίπεδου ανθρωπίνου, τότε ο Θεός κάνει στη ζωή του ανθρώπου που στέκεται στερεός, αμετακίνητος και δεν βαδίζει με τη λογική του, ούτε με τα μάτια του, ούτε με τα αυτιά του, ούτε με την καρδιά του, αλλά βαδίζει με το Λόγο του Θεού, αγόμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Εκεί, σε αυτόν τον άνθρωπο, ο Θεός εκείνη την εποχή μπορεί, θέλει, κάνει σημεία, τεράστια μεγαλεία, απίστευτα. Ποιος μπορούσε να φανταστεί ο βοσκός της Χανάν που είχε λίγα προβατάκια, ότι στα 30 του χρόνια, σε 13 χρόνια, θα είναι αντιβασιλέας της Αιγύπτου? Αλληλούια! Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι εσύ που ήρθες, από που ήρθες, σε λίγα χρόνια θα είσαι βασιλεύς και ιερεύς του υψίστου στην αιώνια ζωή? Πότε όμως? Αν μείνεις ακριβώς υποτεταγμένος στο θέλημα του Θεού. Αν καταδικάσεις τη λογική σου που σου λέει, έλα μωρέ, κάνε μια υποχώρηση να γλιτώσεις, και πεις, εγώ δεν θέλω να γλιτώσω και να σώσω τη ζωή μου στον κόσμο, εγώ θέλω να σώσω τη ζωή μου στο Χριστό. Γιατί υπάρχει και ο εχθρός μας, ο διάβολος, ο οποίος αγωνίζεται και είναι και παμπώνυρος και πανούργος και έμπειρος δισεκατομμύρια χρόνια. Αγωνίζεται να σε πλανήσει και να σε βάλει στο δρόμο της λογικής σου, βγάζοντάς σε από το δρόμο του Πνεύματος του Αγίου. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και πώς θα καταφέρουμε και θα είμαστε βέβαιοι, γιατί φεύγοντας από εδώ πρέπει να φύγουμε βέβαιοι ότι δεν θα μας πλανήσει κανείς, δεν θα μας κοροϊδέψει κανείς, δεν θα χάσουμε το δρόμο μας. Ένας είναι ο τρόπος. Ένας. Πρόβατο της βοσκής του Κυρίου. Όπως ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχων δεν υπήλει. Αλλά τι έκανε? Παρέδιδε
τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως, και αυτό είναι όλο το μυστικό και το μήνυμα σήμερα. Παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Μόνο αν παραδώσεις τη ζωή σου στο Χριστό, τότε η ζωή σου θα είναι μέσα στην απόλυτη ευλογία του Θεού. Μόνο παρέδιδε, όχι παρέδωσε μια φορά, παρέδιδε πάντοτε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Δηλαδή δεν αγωνιζότανε αυτός να κάνει το καλύτερο στη ζωή του, αλλά αγωνιζότανε αυτός να κάνει ο Θεός το καλύτερο στη ζωή του. Και ποιος είναι ο αγώνας αυτός? Αφιέρωσης, παράδοσης. Όχι το δικό μου θέλημα, Κύριε, το δικό σου. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 217 από τα Μεγάλα Υμνολόγια.